Μένει ένα πανέμορφο κορίτσι της Σοφιάνα Βρωμάκη. Γεια σου, Σοφιάνα. Τι ωραίο κορίτσι. Καλημέρα. Τι κάνεις, Σοφιάνα. Πόσο ζηλεύω που είσαι τόσο μαυρισμένη. Αχ, εμείς από το πρωί μας βάφουνε. Όλοι μερείς μας στήσουνε, το βράδυ γκρεμιζόμαστε. Μην τα λες όλα, κράτα το μύθο, σε παρακαλώ. Ποιο μύθο, το μύθο ζωντανό θέλω να κρατάς. Εντάξει, μύθο, ό,τι πείτε. Μύθο. Καλώς μας ήρθες, τι κάνεις. Καλά, καλώς σας βρήκα. Είμαι πολύ καλά. Έχεις ξεκουραστεί. Πάρα πολύ που είμαι στην εκπομπή σας. Και εμείς χαιρόμαστε. Έχεις ξεκουραστεί, είσαι καλά, έχεις ξαναμπεί στην καθημερινότητα. Εντάξει, προσαρμόζομαι, δεν έχω ξεκουραστεί ιδιαίτερα, το έχω ρίξει λίγο στο έξω, έτσι. Η αλήθεια είναι. Αλλά είναι και αυτή μια ξεκούραση. Έτσι, τι ωραία μάτια που έχει. Καλή κούκλα είναι. Είναι αυτά τα κεχρυμπαρή τα μάτια, τα κυτρινό. Πάρε αγάπη μου εδώ την κούπα δηλαδή, με το μάτι εσύ. Πάρε κούκλα μου, πάρε γιατί γίνεται χαμός. Λοιπόν, φαντάζομαι εξακολουθείς, βλέπεις Survivor. Ναι. Με τα μανίας, ναι, για να δεις τι γίνεται. Δεν τα προλαβαίνω το βράδυ, το βλέπω την άλλη μέρα. Και εμείς εδώ μελετάμε καθημερινά, κάθε βράδυ. Άλλωστε, τα παλιά έκανες να δεις τίποτα από αυτά που ήσουν πριν εσύ μέσα. Όχι, δεν έχω δει κάτι. Καθόλου τίποτα. Είδα μόνο... Αντί τι λέγανε οι άλλοι για σένα εκεί στα Q. Όχι, είδα μόνο του Εμμανουήλ, γιατί μου τα είχαν παρουσιάσει πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Και είδα και κάποια συνέντευξη της Ασημίνας. Και κάτι, είδα... ο Εμμανουήλ δεν ήταν όντως πολύ μεγάλα τα πράγματα, δεν είχε μεγαλοποιήσει πάρα πολύ. Ναι, και... λίγο το ξεχύλωσε το θέμα. Και τώρα που πέρασε ο καιρός το βλέπεις και γελάς, γιατί εμείς τότε δεν γελούσαμε τόσο πολύ. Ναι. Τότε λέγαμε τι γίνεται, αν το βουλώσει λίγο. Ναι, η αλήθεια δεν ήταν και γέλια. Ναι. Εντάξει, τώρα τι να πούμε για τον Εμμανουήλ, είναι... Πάντως, είσαι γυναίκα, φωτιά έχεις φύγει, αλλά το σημάδι σου εκεί πέρα μέσα ακόμα σε συζητάνε. Κάτι είδα και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι ακούγονταν το ονοματάκι μου. Την άφησες φραγιδούλα σου πριν φύγεις, Σοφιάνα μου. Αχ, λοιπόν.